Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την τιμή που μου κάναν. Είναι πολύ σημαντικό να σε ψηφίζουν οι συναδέλφοι για τη δουλειά που κάνεις. Σας ευχαριστώ. Είμαι χαρούμενος που αυτά τα παιδιά αποδίδουν πολύ καλό ποδόσφαιρο και έχουμε την ευκαιρία εμείς σαν προπονητές να αναδειχθούμε. Αλλά πιστεύω ότι πιο δίκαιος τίτλος θα ήταν προπονητικό team του μήνα, γιατί υπάρχει ένα στάφ από πίσω το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά και βοηθάει πάρα πολύ τους προπονητές. Αυτό θα το δείξει το μέλλον. Αυτό που έχει δείξει ως τώρα η Νέα Σαλαμίνα είναι ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και ευχαριστιέται ο κόσμος που την παρακολουθεί. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αποδίδουμε το ίδιο καλό ποδόσφαιρο και να παίρνουμε συγχρόνως και αποτελέσματα. Σίγουρα είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας και θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε εκεί ψηλά. Αποτελεί για όλες τις ομάδες η διάκριση μέσω του κυπέλου. Υπάρχει στο μυαλό όλων το κύπελο και η διάκριση. Αλλά είναι κάτι το οποίο χρειάζεται τύχη και πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σίγουρα όμως θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις και να πετύχουμε για να έχουμε μια πολύ καλή πορεία και στο κύπελο. Ναι, νομίζω το πρωτάθλημα με 12 ομάδες είναι μια πρόκληση για όλους. Ως τώρα δείχνει ότι είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και για τις κάτω θέσεις αλλά και για τις πάνω. Έχουμε δείξει εμείς σαν Σαλαμίνα ότι μπορούμε να είμαστε στα υψηλά, στις υψηλές θέσεις και είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό ως τώρα το πρωτάθλημα με πολύ καλές ομάδες και σίγουρα ομάδες που δεν είναι παραδοσιακά μες στις πρώτες θέσεις έχουν την ευκαιρία να αναδειχθούν και να δείξουν ότι είναι εφικτό να παραμείνουν και ψηλά.